Μπιδί που υπογράφει άλλωστε και το ρεπορτάζ της σημερινής της Κυριακής, θα μας δείξει αναλυτικά και σε χάρτη το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιάννο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε τον χάρτη για αυτά που λέγαμε ότι η Τουρκία εφαρμόζει την στρατηγική των κανονιοφόρων και ως εκ τούτου αυτή είναι η περιοχή που ισχυρίζεται η Τουρκία ότι είναι η δική της υφαλοκρηπίδα. Συνεπώς θα δείτε ότι όλες οι έρευνες με το κίτρινο γίνονται εντός της περιοχής αλλά στα οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εφόσον η Τουρκία εφαρμόζει την πολιτική των κανονιοφόρων και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δική μας συνενοχή και δρομή δεν επιβάλλει κυρώσεις, διότι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει, αλλά υπενθυμίζω ότι τόσο η Λευκοσία όσο και η Αθήνα έχουν υποστηρίξει ότι δεν είναι αυτός σκοπός το θέμα των κυρώσεων. Συνεπώς, βλέπουμε την Τουρκία να περιορίζεται στη δική της υφαλοκρηπίδα που εμπίπτει όμως στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εδώ είναι το οικόπεδο 5 και βλέπετε ότι αυτό το ένα κομμάτι του οικόπεδου 5 προχθές. Ακριβώς, το ένα κομμάτι του οικόπεδου 5 είναι προς την υφαλοκρηπίδα την τουρκική, το άλλο προς τις περιοχές που δεν διεκδικεί η Τουρκία. Άρα να περιμένετε ότι αν θα γίνει γεώτρηση, δεν θα γίνει εδώ, αλλά εδώ. Αν θα γίνει γεώτρηση από την Τουρκία, θα γίνει πάνω. Αυτή η περιοχή εδώ είναι η περιοχή που έχει δεσμεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία για έρευνες από τον Νοέμβριο μέχρι την 31 Ιανουαρίου του 2022. Ακόμη δεν έχει γίνει καμιά δραστηριότητα. Εδώ στο οικόπεδο 12, εδώ είναι το ψευδοκράτος, όπως λέγεται η ΑΟΣ του, με το κίτρινο είναι οι έρευνες που έχουν γίνει. Εδώ στο οικόπεδο 12 έχει γίνει η έρευνα από την τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Αυτό είναι το ενεργειακό, ας το πούμε έτσι, σύστημα, το οποίο συνοδεύεται με μια ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική της Τουρκίας που θέλει να καταστήσει την περιοχή από εδώ μέχρι την Αλεξανδρέτα ως μια τουρκική λίμνη. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Έχει στήσει ένα δίκτυο, το λεγόμενο μακρινό ορίζοντα, με ραντάρ τα οποία ξεκινούν από την περιοχή του Αιγαίου στα απέναντι παράλια της Τουρκίας, στον Κορμακίδη, στην Καντάρα, στον Προφήτη Ηλία, όπου είναι το ραντάρ της τουρκικής αεροπορίας. Εδώ βλέπουμε και τις φωτογραφίες από δορυφόρους που επιβεβαιώνουν του λόγου του αληθείας. Και αυτό το σύστημα συνδέεται με τις περιοχές απέναντι από την Κύπρο, από την Καρπασία, πλησίων της Συρίας, με το νέο ραντάρ που θα εγκατασταθεί στην Καρπασία. Αυτό εδώ είναι το νέο ραντάρ που κλείνει ακριβώς τη γραμμή ολόκληρη προς τα βόρεια, τη συνδέει με τις περιοχές εδώ της Τουρκίας και της Συρίας. Γιατί? Διότι εδώ είναι η αγωγή που είναι η περίπτωση του Τσέιχαν, δηλαδή του αγωγού που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν στα ανοιχτά της Τουρκίας, και εδώ είναι η αγωγή που ενδεχομένως να απολύξουν από την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, ναι, η Τουρκία θέλει να ελέγχει αυτή την περιοχή σε συνδυασμό με τι? Σε συνδυασμό με πλοία επιφανείας, σε συνδυασμό με ντρόνους, εξού και η περίπτωση του Λευκονίκου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, με τη σιγή μας, με τη σιωπή μας, με την σιωπηλή αποδοχή μας, η Τουρκία κλειδώνει την λεγόμενη τουρκική λίμνη. Όμως αύριο, Γιάννο, είναι και το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Και έχει σημασία να δούμε τι επιλογές έχει αύριο απέναντί του ο Χριστοδουλίδης. Τα δημοσιεύματα είναι κατευθυνόμενα από τη Λευκοσία, διότι αν η Λευκοσία ήθελε να επιβληθούν κυρώσεις, υπάρχουν οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκδώσει μία έκθεση στις 6 Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει το εξής πολύ απλό. Ότι αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν την περιφερειακή ειρήνη. Άφησε όμως το Ζωζέ Μπορέλ το έδαφος, χωρίς η Κυπριακή Δημοκρατία να ενεργοποιήσει τις συνθήκες, δηλαδή το άρθρο 29 και το άρθρο 215 των συνθήκων, και να πει ότι εσείς λέτε, η Ευρωπαϊκή, ναι, Επιτροπή, ότι εδώ υπάρχουν παραβιάσεις. Άρα, η πρώτη ρήτρα που θα πρέπει να υλοποιηθεί είναι η επιβολή κυρώσεων εμπάρκο. Αυτό δεν το έχει κάνει ούτε η Λευκοσία, ούτε η Αθήνα. Αντιθέτως, έχουν ζητήσει μέσα στο κείμενο οι ίδιες και όχι οι Γερμανοί τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είναι δημιούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και του ΑΚΕΛ. Άρα, οι Γερμανοί
Και οι υπόλοιποι έχουν πάρει αυτά που τους έχουμε δώσει, τα έχουν βάλει μέσα στο κείμενο και τώρα επειδή δεν υπάρχουν κυρώσεις, οι δικοί μας τα ρίχνουν στους Γερμανούς, οι οποίοι δεν δίνουν δεκάρα τι γίνεται στο εσωτερικό της. Άρα Κύπρου. Λοιπόν, αν το εννοούμε και θέλουμε κυρώσεις, πάμε σε εμπάρκο. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Θα πάμε τώρα στη Βοσνία.